17 Ιουνίου του 2018, ακόμα μία μαύρη ημέρα εθνικού πένθους στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά οι εθνομηδενιστές εθνοπροδότες υπέγραψαν αυτή την προδοτική και επέσχητη συμφωνία με τα Σκόπια. Εις βάρος όλης της ελληνικής ιστορίας, όλου του ελληνικού λαού, όλης της ελληνικής πατρίδας και πολύ περισσότερο εις βάρος του Άγιου Αίματος των Ελλήνων Πατριωτών που έχησαν αυτό το αίμα τους για να είναι αυτά τα εδάφη ελεύθερα και ελληνικά. Αλλά έτσι είναι η λεγόμενη θολοκουλτούρα της εθνοπροδοτικής εθνομηδενιστικής αριστεράς. Δυστυχώς, το τι είδαμε σήμερα στις πρέσπες είναι ένα μεγάλο έσχος από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Αλλά από την άλλη πλευρά θα γραφτεί στις χρυσές σελίδες της ιστορίας για εκείνους τους Έλληνες πατριώτες, τους αληθινούς πατριώτες που ήρθαν στις πρέσπες για να υπερασπιστούν ακόμα και λίγο, έστω και λίγο, την ελληνική τιμή, την ελληνική ιστορία, την ελληνική πατρίδα. Και ακριβώς 17 Ιουνίου, Κυριακή, του 2018, και στο Ισραήλ πάλι συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Όπως και την προηγούμενη, όπως και πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέβη και κάτι παρόμοιο. Στον εβραϊκό οικισμό του Κφάρ Ταπούαχ, στη Σαμάρια. Εβραϊκή γη, εβραϊκή πατρίδα. Και πάλι, το άθλιο, ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, η κλίκα των αριστερών που το κυβερνά, βγάζει απόφαση ότι αυτή η γη ανήκει σε Άραβες και έχει η Ισραηλινή αστυνομία και γκρεμίζει κι άλλα εβραϊκά σπίτια και ξορίζει κι άλλους Εβραίους από τα σπίτια τους και από τη γη τους με τη βία. Ζούμε ακριβώς την ίδια φάση στην ιστορία. Όλοι οι πατριώτες, σε κάθε λαό και ιδιαίτερα στους μικρούς λαούς, στον ελληνικό λαό και στον Ισραηλινό λαό, τον εβραϊκό λαό. Οι αριστεροί προδότες, οι εθνομηδενιστές, προσπαθούν με διάφορους δόνιους τρόπους να μας διαλύσουν τα πάντα, να μας πριονίσουν τις εθνικές μας, οικογενειακές μας και θρησκευτικές μας αξίες. Και κάποιοι θέλουν να παίζουν το παιχνίδι της αριστεράς, ακόμα και αν λέγονται δήθεν υπερδεξιοί ή εθνικιστές. Οι πατριώτες δήθεν. Π.χ. Καμένος, Πάνος Καμένος, ανεξάρτητοι Έλληνες. Π.χ. Χρυσή Αυγή, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Και μη τι άλλο, τους χρησιμοποιούν ως κιάχτρο η αριστερά για να τρομάζει τον κόσμο. Προσπαθούν να μας τρώσουν. Και κάποιοι θα σας πούν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι και οι Εβραίοι. Όχι. Εμείς ως πατριώτες Εβραίοι, ως πιστοί ορθόδοξοι αληθινοί Εβραίοι, βιβλικοί σιωνιστές, πατριώτες Ισραηλινοί, τασόμαστε απόλυτα υπέρ των Ελλήνων πατριωτών στο θέμα της Μακεδονίας και σε κάθε άλλο πατριωτικό θέμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Είμαστε εναντίον της αριστερής θολοκουλτούρας των liberals. Εμάς δεν μας εκφράζει ο Σόρος, ο προδότης Σόρος του εβραϊκού λαού ή ο προδότης Κίσιγκερ. Καταλαμβάνω το όνομά τους και η μνήμη τους, των προδοτών αυτών. Και έχουμε πολλά επίσης να πούμε, έχουμε πει για τον Σόρος, έχουμε να πούμε και για τον Κίσιγκερ. Εμάς δεν μας εκφράζουν κάποιοι που βγαίνουν στο όνομα δίθεν των Εβραίων της Ελλάδας και μιλάνε υπέρ του Μπουτάρι. Ή θίγονται όταν τους στήξαμε τα παιδάκια του Ρουβίκονα. Είμαστε ξεκάθαροι. Και εδώ εγώ ρωτώ ως απλός Εβραίος από την Ελλάδα, που προέρχομαι από την Ελλάδα. Ζω στο Ισραήλ, αλλά πονώ την Ελλάδα. Όπως και πονώ και το Ισραήλ. Και ρωτώ, πού είναι κάποιοι από τους ηγέτες των Εβραίων της Ελλάδας, το λεγόμενο Κις, που ήξερε να φωνάξει εναντίον μου στο θέμα του Ρουβικόνα. Πού είναι τώρα, όταν γίνεται αυτός ο χαμός στις πρέσπες, μόνο για τον Μπουτάρι ήξεραν κάποιοι να φωνάξουν.
Ακόμα βέβαια θα μου πείτε για εδώ πέρα και όταν το Ισραήλ αντιμετώπισε την επίθεση από τη Χαμάς στην ορίδα της Γάζας αυτό το ακριβώς το καιρό, το ΚΙΣ σιώπησε. Είχε μια σιωπή δυστυχώς θλιβερή. Και την Ελλάδα και τις πρέσπες το ίδιο. Σχεδόν έχει και ελληνικό αίμα. Σήμερα στις πρέσπες. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο Μπουτάρης. Οι Ανθέληνες μας ενδιαφέρουν. Ο Ρουβικόνας μας ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν μιλάμε από την καρδιά. Λόγια που βγαίνουν από την καρδιά και από το στόμα κατευθείαν. Και λέμε σε κάθε Έλληνα πατριώτη. Ο αληθινός Εβραίος, ο πιστός Εβραίος, ο υπερήφανος Εβραίος, ο πατριώτης Εβραίος, Ισραηλινός και σιωνιστής, ο αληθινός όμως, είναι υπέρ σου Έλληνα πατριώτη. Εμάς δεν μας εκφράζουν οι εθνομηδενιστές της ολοκουλτούρας της αριστεράς, μακριά από εμάς. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Γιατί ο ελληνικός λαός, οι πατριώτες αυτοί προσπάθησαν να δείξουν την αντίδρασή τους και καλά κάναν. Και τους στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και τον μπράβο μας από εδώ, από τη γη του Ισραήλ, που και εμείς αγωνιζόμαστε ακριβώς υπέρ των πατρίων εδαφών. Τώρα τι κάνουμε? Γυρίζουμε πίσω και τους αφήνουμε? Τους αφήνουμε στην ησυχία τους να συνεχίσουν να μας εξουσιάζουν? Όχι. Ως λαοί πρέπει να κινηθούμε πρώτα απ' όλα με το να ξυπνήσουμε τον κόσμο, να ξυπνήσουμε τους φίλους μας, τις οικογένειές μας, τους συγγενείς μας, τους γνωστούς μας και να τους πούμε ως εδώ. Οι εθνοπροδοτικές κυβερνήσεις πρέπει να πέσουν. Οι εξουσίες που κυβερνούν, οι χούντες της αριστεράς που κυβερνούν από πίσω, πρέπει να πέσουν. Είτε στο Ισραήλ, είτε στην Ελλάδα. Στο Ισραήλ βέβαια υπάρχει πατριωτική κυβέρνηση, η οποία όμως είναι με δεμένα τα χέρια της. Γιατί υπάρχουν αυτές οι χούντες της αριστεράς, της liberal αριστεράς που λειτουργούν από πίσω. Πρέπει λοιπόν οι χούντες να πέσουν. Και πώς θα γίνει αυτό όταν ο λαός το απαιτήσει? Το απαιτήσει βγαίνοντας στους δρόμους και φωνάζοντας όλη την ώρα με συλλαλητήρια, απεργίες, δυναμικές, με νόμιμα μέσα. Αλλά μέχρι τελικά να έρθει πίεση από κάτω, από το λαό, από τον κυρίαρχο λαό, και πιστεύω ακόμα ότι η πλειοψηφία των Εβραίων στο Ισραήλ, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι ακόμα πατριώτες μέσα στην ψυχή τους. Όσο και αν προσπαθούν να τους ρίξουν στάχτη στα μάτια και να τους κάνουν πλήση κεφάλου και τους έχουν ρίξει το λίθαργο, οι αριστερές αυτές χούντες της liberal αριστεράς. Σκοπός μας είναι λοιπόν να ξυπνήσουμε τους λαούς μας. Τον εβραϊκό λαό στο Ισραήλ, που ήδη ξυπνάει. Τον ελληνικό λαό στην Ελλάδα και κάθε άλλο πατριώτη λαό. Και όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά, ρίχνοντας τις αριστερές χούντες υπέρ των εθνικών μας, θρησκευτικών μας και οικογενειακών μας αξιών. Είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτή τη μάχη με τη βοήθεια του Θεού.